Σήμερα ανοίγουμε τον κύκλο των συζητήσεων με τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη. Κύριε Σέρμπο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλό πρωινό. Θέλω να σας ρωτήσω με την πολιτική του διάσταση, αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει θέμα από τον τρόπο ανακοίνωσης, και μπαίνω κατευθείαν στην επικαιρότητα, της αποστολής τεθωρακισμένων αρμάτων στην Ουκρανία προς αλλαγή τους από τη Γερμανία. Κοιτάξτε, υπάρχει καταρχήν ένα ζήτημα όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται. Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι μας, παρόλο που το θυμάστε και εσείς, υπήρχαν δημοσιεύματα από τον Απρίλιο ουσιαστικά με βάση και όλα σε ένα ουκρανικό αίτημα σχετικό που υπήρχε και το πώς είχε ενεργοποιηθεί και η Γερμανία προς αυτήν την κατεύθυνση. Το να μαθαίνουμε για τέτοια, θέλετε, ζητήματα από τα χείλη ενός ξένου αξιωματούχου, στην προκειμένη περίπτωση του Γερμανού καγκελαρίου, είναι ένα ζήτημα, ειδικά κιόλας αν θυμάμαι καλά, πριν από ένα μήνα ή λίγο μεγαλύτερο διάστημα, ο ίδιος Υπουργός Άμυνας ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου είχε πει ότι δεν θα αποστείλουμε επιπλέον αμυντικό υλικό προς την Ουκρανία. Δεν διαφωνεί κανείς για ποιους λόγους θα πρέπει να μπούμε σε μια νέα μεταφορά, με τι ανταλλάγματα κλπ. Όλο αυτό το επιχειρησιακό που νομίζω οι περισσότερο ειδικοί θα πρέπει να σταθούν όσον αφορά τα γερμανικά έναντι αυτά που έχουμε από το 1994 από την Ανατολική Γερμανία. Το βέβαιο όμως είναι ότι δεν είναι αυτή, αν θέλετε, η σωστή διαδικασία, ειδικά σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Αυτή είναι μια διάσταση καθαρά του πολιτικού ζητήματος, ειδικά σε ένα ζήτημα, κύριε Σαχίνη, γιατί το λέω όλο αυτό, που για μια σειρά από λόγων δεν έχεις και μια συμπαγή κοινή γνώμη γύρω από αυτά τα ζητήματα. Άρα είναι ένας λόγος παραπάνω οι πολιτικές δυνάμεις με πρώτη την κυβέρνηση να τοποθετούνται με πολύ ξεκάθαρο τρόπο και να εξηγούν κάθε βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, ειδικά όσον αφορά, αν θέλετε, και πώς όλο αυτό κουμπώνει με το μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας για την Ελλάδα, που είναι η Τουρκία. Δηλαδή κάποιος θα έλεγε ότι, για παράδειγμα, πίσω από αυτό, και θα το δούμε πώς θα πάει, αν δεν κάνω λάθος θα είναι η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα. Θα μπει και το ζήτημα μιας πιο εκτεταμένης αμυντικής συνεργασίας. Αυτή όμως είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος αφορά, αν ξέρετε, μεταξύ άλλων, αυτές οι συμφωνίες, αυτά τα ποσά που δεσμεύει η Ελλάδα και πολλές φορές από το υστέρημα του ελληνικού λαού μετά τη σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή, είναι για να διατηρούμε, και πολύ σωστά, μια αξιόπιστη, αν θέλετε, αποτροπή εναντί της Τουρκίας. Στη σημερινή όμως, ειδικά τρέχουσα διεθνοπολιτική συγκυρία, αντιλαμβάνεστε ότι η αξιοπιστία όλων μας βρίσκεται στο τραπέζι, μεταξύ άλλων πρωτίστως και των εταίρων και συμμάχων μας εντός της Δύσης, οργανικό μέλος της οποίας αποτελούμε. Για μια σειρά λόγων έχουμε υποστηρίξει αυτή την πολιτική έναντι του ρωσικού αναθεωρητισμού στην Ουκρανία, αλλά νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι μας ότι υπάρχει όμως, αν θέλετε, και η διάσταση πώς όλο αυτό το παράθυρο ευκαιρίας θα έρθει, αν θέλετε, να θωρακίσει καλύτερα την Ελλάδα, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη όλο αυτό αναφέρατε σε σχέση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Γενικότερα, η Τουρκία είναι σε μια διαδικασία, νομίζω ξεκίνησε από το 2021, συνεχίζει και με τις οπιστολές, θα τα πούμε και αργότερα. Δεν είναι μια χώρα που ευνηδιάζει. Έχει λοκάρει, αν θέλετε, έχει κλειδώσει ένα νέο ζήτημα που συνδέει κυριαρχία μεγάλων ελληνικών νησιών για πρώτη φορά με το ζήτημα της αποστρατικοποίησης. Άρα εδώ δεν μπορούμε, ξέρετε κύριε Σαχή, να μην τοποθετηθούμε όλοι και στα μπακέρα. Και κάποιος θα πει, μα κύριε Σέρμπο, τώρα αυτή είναι η μικρή εικόνα των ελληνοτουρκικών. Όχι. Σε αυτή τη φάση έχεις μια συνθήκη όπου η μικρή εικόνα των ελληνοτουρκικών κουμπώνει με τη μεγαλύτερη εικόνα που αφορά ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, αλλά και στο τέλος της μέρας, εάν και κατά πόσο παραμένουμε αξιόπιστοι απέναντι σε όσους θέλουν να αναθεωρήσουν θεμελιώδεις κανόνες του παιχνιδιού, τρόπους επίλυσης διαφορών που υπάρχουν, μέχρι πού φτάνουν τα αποδεκτά όρια άσκησης εξωτερικής πολιτικής κλπ. Σωστά. Προφανώς και δεν μπορείτε να επισέλθετε στο τεχνικό κομμάτι και καλά κάνατε και το διευκρινίσατε εξ αρχής. Ωστόσο, πολιτικά, γιατί συμβουλεύετε και τον πρωθυπουργό ενός μεγάλου, τον πρόεδρο, συγγνώμη, ενός μεγάλου κόμματος. Πολιτικά θέλω να σας ρωτήσω, είναι για σας, και δεν μπαίνω στο τεχνικό κομμάτι, κόκκινη γραμμή, αν τα άρματα αυτά, ας αφήσουμε όλα τα άλλα,
φύγουν για να πάνε στην Ουκρανία και αντικατασταθούν, αυτό να μην συμβεί πριν αντικατασταθούν και πιστοποιηθούν οι Έλληνες στρατιωτικοί που θα τα χρησιμοποιήσουν εφόσον φεύγουν από τα νησιά. Για μας είναι κόκκινη γραμμή, γι' αυτό και σας είπα, ξέρετε, ανεξαρτήτως τι λένε κύκλοι, διαρροές κλπ. Περιμένουμε τις επίσημες τοποθετήσεις του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Εάν και κατά πόσον, αν θέλετε, θα υπάρξει υλικό που θα φύγει από τα νησιά και ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία, δεν θα έπρεπε τίποτα να φύγει από τα νησιά. Νομίζω είναι αυτονόητο για ποιους λόγους. Εάν φύγει, πόσο γρήγορα θα γίνει αυτή η αντικατάσταση, κύριε Σαχίν? Θα μου πείτε, γιατί τώρα είμαστε με το ρολόι και μετράμε. Να είμαστε και με το ρολόι και να μετράμε. Έχετε δίκιο. Και ακούω στρατιωτικούς. Λυπάμαι, μακάρι να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δεν ευθύνεται η Ελλάδα γι' αυτό. Και έχετε δίκιο. Και σε αυτό να σας πω κάτι. Να σας πω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σέρβο. Οι στρατιωτικοί, σας ακούω. Θέλω να διευκρινίσω κάτι, γιατί επιμένω σε αυτό. Γιατί όλοι οι στρατιωτικοί, ειδικοί, εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε εσείς επί στρατιωτικών θεμάτων, τονίζουν ότι τα νέα χρειάζονται μία εκπαίδευση και μία πιστοποίηση. Άρα δεν είναι να φύγει αυτό που έχεις, που μπορεί να μην είναι και καλό, λέω εγώ, για να έρθει κάτι το οποίο θα μπορείς να το αξιοποιήσεις μετά από 6 μήνες, όταν οι εξελίξεις τρέχουν και πρέπει να είσαι έτοιμος. Πολύ σωστά. Άρα εδώ αυτή είναι η διαφορά. Μπορεί κάποιος και θέλω, επειδή και οι δύο δεν είμαστε ειδικοί και έχω διαβάσει και αντικρώμες απόψεις, αλίμονο να τοποθετηθώ ως πολιτικός διεθνολόγος για οπλικά συστήματα. Σωστά. Την ίδια όμως στιγμή, επειδή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλαπλά σενάρια εξέλιξης των ελληνοτουρκικών σχέσεων μέσα στο καλοκαίρι, άρα εδώ ο παράγοντας χρόνος είναι σημαντικός, δεν με ενδιαφέρει μόνο το μεσοπρόθεσμο και τι σημαίνει αυτό γενικότερα, αλλά με ενδιαφέρει πολύ και το βραχυπρόθεσμο, γι' αυτό και πολύ σωστά αναφερθήκαμε και στις δυο, στην περίπτωση που υπάρχει μια χρονική υστέρηση ή αν πρέπει ένα τμήμα των όσων έχουμε από αυτά, θέλετε, τα όπλα γύρω στα 147, δεν κάνω λάθος, αν υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας υπηρετικά που θα μπορούσαν να μεταφερθούν, αν θέλετε, από εκεί. Αλλά όντως θα θέλει ένα χρόνο και επαναλαμβάνω ότι για άλλη μια φορά, αν θέλετε, δεν είναι η Ελλάδα που θα θέσει ένα τέτοιο ζήτημα. Αντικειμενικά όμως φροντίζει πρώτα τον οίκο της, και γι' αυτό ήθελα να συμπληρώσω, το Ισραήλ, κύριε Σαχίνη, που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη στρατηγική του συμμαχία με τις ΗΠΑ. Όταν θέλαν να δώσουν Iron Dome οι Αμερικανοί στην Ουκρανία, που έπρεπε να συμφωνήσει και το Ισραήλ για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, το Ισραήλ αρνήθηκε. Αρνήθηκε και σε ένα άλλο οπλικό σύστημα που θα έφευγε μέσω Γερμανίας. Γιατί αρνήθηκε, κύριε Σαχίνη? Δεν αρνήθηκε για το διαμεσολαβητικό ρόλο που θα ήθελε να κρατήσει μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αρνήθηκε διότι, καλός ή κακός, έχει ανάγκη τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί εκεί οι ισορροπίες, σε θέματα που αφορούν το Ιράν, σε θέματα που αφορούν τη Χεσμπολά κλπ. Άρα εκεί πήρε μια απόφαση με βάση τη βέλτιστη υπηρέτηση των εθνικών του συμφερόντων όσον αφορά ένα μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας που αντιμετωπίζει. Γι' αυτό σας είπα ότι είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε υπόψη μας και αυτή τη διάσταση, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Θα μπορούσε η συγκυρία θελοντρικά να είναι τελείως διαφορετική, κύριε Σαχίνη. Σωστά. Και να λέμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να κουμπώσει, επαναλαμβάνω, στα τρέχον δεδομένα. Γι' αυτό και επιμένω ότι είναι σημαντικό, αν θέλετε, οι πρώτοι που τοποθετούνται να είναι οι πλέον αρμόδιοι, και αν, εφόσον υπήρξε αυτή η αλλαγή πολιτική εκ μέρους της Ελλάδας, να εξηγηθεί. Μεταξύ, όχι τόσο στο τεχνικό που επισημαίνετε και εσείς, αλλά όσον αφορά ειδικά τα νησιά μας, τι ακριβώς συνεπάγεται. Άρα, κύριε Σέρμπο, να σας ρωτήσω και με την έννοια του Συμβούλου, επαναλαμβάνω, Προέδρου Κόμματος, υπάρχει ένα θέμα, μπορεί να έχουμε αλλαγή δόγματος όσον αφορά το πώς συμπεριφερόμαστε σε αμυντικά συστήματα προς αμυνόμενους ένθεν κακήθεν, και έχει ενημερωθεί, όχι ντε και καλά στα φώτα της δημοσιότητας, το πολιτικό σύστημα για την ενδεχόμενη αλλαγή δόγματος? Θέλω να πω, το θέτετε ως ερώτημα στην κυβέρνηση? Το θέτω ως ερώτημα, και επειδή κατά την άποψή μου, ξέρετε, κύριε Σαχίνη, η διαδικασία κάθε άλλο παρά αποτελεί το φτωχό συγκινή μιας στρατηγικής. Οπότε, όταν έγινε και η πρώτη, αν θέλετε, μεταφορά αμυντικού υλικού που συμφωνήσαμε, και μάλιστα, αν θέλετε, και εμείς ως Πασόκ ήμασταν θετικοί πάνω σε αυτό. Όμως, δώσαμε την έμφαση, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την κοινή γνώμη, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη πώς έχουν στοιχηθεί και άλλες πολιτικές δυνάμεις και τι μηνύματα περνάει ο ένας και ο άλλος και πόσο υπεύθυνοι πρέπει να είμαστε, ότι ο Πρωθυπουργός είχε μια σειρά από εργαλεία στη διάθεσή του για να εξαντλήσει μια συνεννόηση με τις υπόλοιπες δυνάμεις. Θα έβρισκε αυτό τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει. Γιατί, κύριε Σαχίνη? Γιατί εδώ για πολλούς υπάρχει μια
αλλαγή στρατηγικής εκ μέρους της Ελλάδας. Οπότε έπρεπε να είναι πολύ σαφές γιατί πάμε εκεί, για ποιους λόγους, να είναι ενήμερες πολιτικές, να τοποθετηθούν ενδεχομένως κόμματα που έχουν ενδιασμούς, ανησυχίες κλπ. Κάτι το οποίο τουλάχιστον έστω τώρα, όχι μόνο με αφορμή αυτό, αλλά αν θέλετε και εν όψη ενδεχομένως των πολλαπλών σενάριων εξελίξεων με την Τουρκία, όπως είπαμε, αλίμονο αν και κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, για παράδειγμα, δεν υπάρχει και πάλι μια πρωτοβουλία εκ μέρους του Πρωθυπουργού. Δεν λέω αν θα είναι ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών ή μια άλλη διαδικασία, όμως εθνική συνεννόηση τουλάχιστον γύρω από αυτά, αν θέλετε, τα ζητήματα που ναι, από κάτω τους αντανακλούν και μια στροφή σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής χώρας. Άρα είναι ξεκάθαρο γιατί είμαστε εκεί, για ποιους λόγους είμαστε και όντως υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, αλλά επαναλαμβάνω και τι σημαίνει αυτό έναντι του μείζων ζητήματος εθνικής ασφάλειας και πώς πλασάρεται η Ελλάδα. Αυτό, αυτή η διαδικασία δυστυχώς δεν έχει τηρηθεί εκ μέρους της κυβέρνησης. Γι' αυτό ξέρετε, για τον μέσο Έλληνα, τη μέση Ελληνίδα, δεν χτυπάει ωραία από τα χείλη του Γερμανού καγκελαρίου. Όταν είχαν προηγηθεί δηλώσεις του κ. Παναγιωτόπουλου, να τα ακούμε, να το ακούμε αυτό. Μην τζαλακώνουμε, μην είμαστε τσαπατσούλδες αυτή τη διαδικασία, διότι αυτό μεταξύ άλλων, ξέρετε, δημιουργεί ανησυχίες, καχυποψίες, έλλειμμα εμπιστοσύνης και εκ μέρους των πολιτών απέναντι στους θεσμούς του πολιτικού συστήματος. Καλά το λέτε. Και σενάρια. Πόλο δε που προηγήθηκε η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, που μπορείς να ενημερώσει τα ελληνικά μέσα επί τόπου ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία. Θέλω να μείνω και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, γιατί τα άλλα είναι ακόμη πιο σημαντικά. Όχι ότι αυτό είναι ίσονα σημασία, σε ένα πολιτικό ζήτημα. Τρεις συνάδελφοί μου, κύριε Σέρμπο, και ξέρετε να διαβάζετε πολύ καλά τη συνέντευξη τύπου. Αναλύοντας γεγονότα ιδίως διεθνή που αφορούν και την πατρίδα μας, επέμεινα σε μία ερώτηση στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η ερώτηση ήταν, επιδείξατε, αυτή ήταν η διαρροή, το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας και καλέσατε τον Γερμανό ομολογό σας, τον καγκελάριο, να τερματίσει στο εσωτερικό της χώρας του την πολιτική των ίσων αποστάσεων με όσα γίνονται από πλευράς Τουρκίας αυτή τη στιγμή. Ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι επέδειξε το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας, το αφήγημα. Επιβεβαίωσε ότι κάλεσε τη Γερμανία να σταματήσει την πολιτική των ίσων αποστάσεων, αλλά παρά την επιμονή των συναδέλφων μας, απάντηση για το τύπο Σόλτς δεν πήραμε. Αντιθέτως, ακούσαμε τον Σόλτς να λέει την ιστορία με τα άρματα. Τι συμπεραίνεται από αυτό, ότι η Γερμανία δεν είναι έτοιμη ή έχει επιλέξει να παραμείνει στις αποστάσεις? Συμπεραίνω ότι όλο αυτό που περιγράψετε και νομίζω σωστά ο Πρωθυπουργός και νομίζω θα το κάνει καθένας, επαναλαμβάνω ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία που είναι πολύ καλό να κουμπώνεις το δικό μας με το μεγαλύτερο, διότι έτσι δημιουργείς πιο ευήκο αότα, κύριε Σαχίν. Μπορεί κάποιοι να θέλουν και πάλι να κλείσουν τα μάτια σε μια πραγματικότητα, αλλά να σας θυμίσω ότι ο κύριος Σόλτς, και θέλω να το τονίσω αυτό, λίγες μέρες μετά την εισβολή στην Ουκρανία, είχε βγει σε ένα talk show γερμανικό και είχε πει, μου έκανε εντύπωση πόση μεγάλη έμφαση απέδιδε ο κύριος Πούτιν στα ζητήματα της γεωπολιτικής. Ξέρετε, εμείς πέφτουμε από τα σύννεφα με τέτοιες δηλώσεις όταν πραγματικά πολιτικές ελίτ στην Ευρώπη και ειδικά σε μια χώρα όπως τη Γερμανία, ανεξαρτήτως αν ήταν μια κακή εξέλιξη που θέλαμε όλοι να έχει αποφευθεί, αλίμονο αν δεν έβαλες αυτή την διάσταση, ειδικά όταν υπάρχει ολόκληρη βιβλιογραφία για το στρατηγικό βάθος της Ρωσίας και πώς έβλεπε την Ουκρανία, δεν το λάβεις αυτό υπόψη σου. Το λέω γιατί στην περίπτωση της Τουρκίας έχεις επίσης μια χώρα με ανοιχτούς λογαριασμούς, με το ιστορικό της παρελθόν, με το τι είχε αλλάξει επί Ερντογάν. Γερμανικά πολιτικά ιδρύματα κάνανε μια τελευταία έρευνα, κύριε Σαχίν, έχω δει και εγώ πριν από περίπου 2 μήνες, όπου 6 στους 10 Τούρκους πολίτες λέγανε, κοιτάξτε να δείτε, αν δεν μπορέσουμε δια τη διπλωματική οδού να λύσουμε κάποια πράγματα, όπου δεν πείπτει λόγος, πείπτει ράβδος. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια μεγάλη μετεξέλιξη. Η Γερμανία, ειδικά όμως θεωρώ, μετά τη στροφή πολιτικής της έναντι της Ρωσίας και την ομιλία του καγκελαρίου Σόλτς στην Bundestag, ο πύχης, κύριε Σαχίν, επιτρέψτε μου, θα είμαι αυστηρό αυτό, έχει ανέβει πολύ ψηλότερα για τη Γερμανία σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεθνούς δικαίου και επιτρέψτε μου να βάλω και το θέμα των ηθικών δεσμεύσεων που έχουμε ως μέλη της Ενωμένης Ευρώπης και ειδικά η Γερμανία. Άρα έχει μια πρώτη τάξης ευκαιρία να διορθώσει κακό σχήμα του παρελθόντος και να μπει πιο βαθιά σε αυτά τα ζητήματα και ανεξαρτήτως μπει ή δεν μπει η Γερμανία, θα τα βρούμε αν θέλετε μπροστά μας. Οπότε σε αυτή τη φάση ίσως επικοινωνιακά δεν είναι έτοιμη. Ίσως το γνωρίζετε κι εσείς, επειδή η Τουρκία κάνει αυτή την ανοιχτή διαπραγμάτευση με Σουηδία και Φιλανδία. Δεν θέλουν και λίγο, εμένα με ενδιαφέρει όμως σε ποιο βαθμό
υπάρχουν πλέον δείγματα μεταστροφής επίπεδο άσκησης πολιτικής, και εκεί πρέπει να επιμένουμε πολύ. Σε αυτό που είπατε για τα οπλικά συστήματα, είναι προτάσεις και του Νίκου του Ανδρουλάκη σε αυτό, και συμφωνεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ποιο βαθμό, και αν δεν κάνω λάθος, και το S5 το είχε στο κυβερνητικό του πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουμε μια κοινή εξαγωγική πολιτική πλέον ως Ευρωπαίοι στην πώληση οπλικών συστημάτων και τι συνεπάγεται αυτό με συγκεκριμένες ερεσιμότητες. Για να πάμε λοιπόν στην ταμπακέρα και να είμαστε κατανοητοί και από τους ακροατές μας, η λογική λέει, μάλλον συγγνώμη, η γεωπολιτική αναγκαιότητα υπαγορεύει, εάν και κατά πόσο η Γερμανία θα κάνει το βήμα να λαμβάνει αποφάσεις πλέον περισσότερο με το ευρωπαϊκό της καπελάκι και λιγότερο με το εθνικό της καπελάκι. Κάτι θα βοηθούσε πολύ, μεταξύ άλλων, και στην πρόσληψη της ελληνικής κοινής νόμης, αλλά και άλλων χωρών στον Ευρωπαϊκό Νότο, κύριε Σαχίνη, όσον αφορά το πώς είχε χειριστεί τα ζητήματα της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, που εξακολουθούν να είναι, αν θέλετε, μια ανοιχτή πληγή, μεταξύ άλλων και για τη χώρα μας. Άρα εδώ η Γερμανία, ναι, λαμβάνοντας υπόψη και τις προνομιακές σχέσεις που έχει με την Τουρκία, θα έπρεπε να σκύψει πιο βαθιά, μεταξύ άλλων, αν θέλετε, στα ελληνοτουρκικά. Γι' αυτό σας είπα, αν η Γερμανία περάσει κάτω από τον πύχη, λυπάμαι που θα το πω, αυτό είναι απολύτως καταδικαστέο σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη συγκυρία που πρώτη η Γερμανία έχει αναγνωρίσει μέσω των αποφάσεων της τα δικά της τα λάθη, κύριε Σαχίνη, έναντι της πολιτικής που έκανε έναντι της Ρωσίας. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να επαναλάβουμε το λάθος, διότι αν έχουμε κάνει κάτι λάθος ως Δύση, μεταξύ άλλων έναντι της Ρωσίας, είναι ότι όπως απαντάμε τώρα, κύριε Σαχίνη, απαντάμε, αλλά απαντάμε αντιδρώντας. Χάσαμε την πρωτοβουλία, την προσπάθεια να έχουμε δράσει πιο ενεργητικά και πριν φτάσουμε σε μια εισβολή, σε έναν πόλεμο. Έχετε αυτό δίκιο. Το λάθος γίνει και στην περίπτωση των ελληνοτουρκικών. Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό το παιχνίδι είχε χαθεί πολύ πριν φτάσουμε στις 24 Φεβρουαρίου. Πολύ πριν φτάσουμε, πολύ σωστά. Και με ευθύνη της Ευρώπης. Μιας και αναφερθήκαμε στην Τουρκία. Με ευθύνη της Ευρώπης, αλλά μια διαφορά, και κλείνω με αυτό, κύριε Σαχίνη, ανάμεσα στις δημοκρατίες και τα αυταρχικά καθεστώτα, είναι ότι οι δημοκρατίες μαθαίνουμε από τα λάθη μας, βελτιωνόμαστε και προχωράμε μπροστά σε αντίθεση με τους αυταρχιστές. Πολλές φορές, ξέρετε, έχει αλλοιωθεί τόσο το αισθητήριό τους, δεν υπάρχουν και αντίβαρα εξισορρόπησης, και πολλές φορές, ξέρετε, προσπαθούν να δαγκώσουν και περισσότερα από όσες ίδιες μπορούν να μασίσουν. Άρα, εδώ είναι και μια διαδικασία εκμάθησης. Και νομίζω η Γερμανία έχει πολλά, αν θέλετε, να μάθει και να διορθώσει από τα λάθη που γίνανε και σε αυτό το ζήτημα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, και έτσι θα πάω στην Τουρκία. Υπό την έννοια αυτή, και καλά αναφερθήκατε εσείς στο ρόλο που πρέπει πια να αναλάβει η Γερμανία, το ερώτημα είναι, χώρες όπως η Σουηδία που θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ και βάζει το βέτο η Τουρκία, ζητώντας τη μάνα της και τον πατέρα της, η Τουρκία, πολλοί λένε ότι η Τουρκία για τα συμφέροντά της καλά το κάνει. Το δικό μου ερώτημα είναι το εξής. Η Σουηδία αφήνει να διαφανεί ότι θα κάνει άρση του εμπάργου όπλων, προς την Τουρκία. Εδώ δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο, δεν λέω με βέτο, να παρέμβουμε εμείς και να πούμε στη σουηδική κυβέρνηση, κοιτάξτε, αυτό που εσείς θα κάνετε άρση και θα καταλήξει στην Τουρκία, στην ουσία θα τοποθετηθεί έναντι ημών ή έναντι της Συρίας ή έναντι των Κούρδων στο Βόρειο Ιράκ, αλλά κυρίως έναντι ημών. Είναι σωστό αυτό που λέτε και δυστυχώς το περιμέναμε, ότι λέγαμε ότι στην περίπτωση που δεν κάνει το λάθος ο κ. Ερντογάν και να επιμένει μέχρι τέλους αυτήν την ιστορία, κάτι που θα έχει αντίπεινα και για τον ίδιο αργότερα, το πιθανότερο είναι κάτι θα πάρει και θα υποχωρήσει. Μπορεί όμως και όχι, και ήδη έχει πάρει κάτι. Νομίζω εκεί πέρα βέβαια που θα είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα για το πρεστίζ και το στάτους μιας χώρας με το κράτος δικαίου και το πολιτικό σύστημα της Σουηδίας, θα είναι άμα κάνει εκπτώσεις και στους ίδιους την νομοθεσία της, το αξιακό της πλαίσιο όσον αφορά τα ζητήματα που έχει βάλει ο κ. Ερντογάν εναντί γιουλενιστών και Κούρδων. Όμως έχετε δίκιο, κύριε Σαχίνη, και εδώ πέρα γι' αυτό σας λέω, ξέρετε, πολλές φορές, καλός ή κακός, υπάρχει η διάσταση του πραγματισμού και της realpolitik. Η Ελλάδα και στο παρελθόν, για να μην τα λέμε μόνο για την Τουρκία, έχουμε και εμείς προσπαθήσει, κύριε Σαχίνη, να αξιοποιήσουμε διεθνείς οργανισμούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, μεταξύ άλλων. Σας θυμίζω ότι στη μεγάλη διεύρυνση προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, η τότε ελληνική κυβέρνηση είχε απειλήσει ότι αν δεν περιληφθεί και η Κύπρος, και ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν να μπει η Κύπρος με άλυτο το πολιτικό πρόβλημα, γιατί πολλοί εταίροι μας λέγανε για ποιο λόγο ένα ζήτημα στο τρίγωνο Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου να βρεθεί στο κήπεδο των Βρυξελών, είχαμε απειλήσει ότι δεν θα περάσει, αν θέλετε, από το ελληνικό κοινοβούλιο η συνθήκη προσχώρησης για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Δηλαδή, εκεί όμως είχες ένα μείζον ζήτημα για την εθνική σου, αν θέλετε, ασφάλεια αντικειμενικά.
Άρα είναι μια συνταγή στην οποία καταφεύγουν. Θα πει κάποιος, μα η Ελλάδα λειτουργεί αξιακά, η Ελλάδα λειτουργεί στο πλαίσιο, αν θέλει, των δεσμεύσεων που έχει ως μέλος οργανικό της Δύσης. Ασφαλώς και είναι έχει. Ισχύει αυτό. Όμως δεν έχει ανέβει, όπως είπα, ο πήχης υψηλότερο όσον αφορά την αξιοπιστία όλων μας. Και ειδικά, προσέξτε, το κάνει αυτό η Σουηδία αντί Τούρκου Προέδρου. Αλλά είμαστε βέβαιοι αυτή τη φορά ότι μπορεί να θεωρηθεί ένας αξιόπιστος δρόν. Δεν μιλάει γενικά για το πώς έχει φτιάξει η Τουρκία. Ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν, όταν μεταξύ άλλων με τον Ρώσο ομολογό του έχει συμφωνήσει πάνω και κυρίως κάτω από το τραπέζι στο παρελθόν σε μια σειρά ζητημάτων. Γι' αυτό σα είπα, στο τέλος της μέρας βρίσκεται η αξιοπιστία όλων μας στο τραπέζι. Επειδή όμως η Τουρκία κάτι θα έπαιρνε από όλο αυτό και το γνωρίζαμε, τουλάχιστον να δούμε και εμείς, επαναλαμβάνω, συναλλακτικά πώς μπορούμε, αν θέλετε, δεν ξέρω αν θα είναι μέσω του ΝΑΤΟ ή κάποιου άλλου οργανισμού, να θωρακίσουμε καλύτερα όχι μόνο την εθνική μας θέση. Αλλά επαναλαμβάνω, το πώς θα πλασαριστεί η Δύση την επόμενη μέρα. Είναι όμως εκεί, θέλει να είσαι και λίγο πιο δημιουργικός, κύριε Σαχίν. Δηλαδή, ενδεχομένως να δεις τι άλλα ζητήματα υπάρχουν που αφορούν πολλοί άλλους εταίρους και συμμάχους μας, που θα μπορούσε και η Ελλάδα να μπει πιο ενεργά, να βουτήξει και ίδια στα βαθιά νερά και να βάλει, αν θέλετε, μετά τη λογική. Ξέρετε, θέλω κάτι περισσότερο από σένα όσον αφορά την Τουρκία. Πάντοτε, βέβαια, γνωρίζοντας ότι είσαι ο πρώτος, ο οποίος πρέπει να τιμήσεις και τις δικές σου δεσμεύσεις όσον αφορά και τις κόκκινες γραμμές που έβαλε ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόσο στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσο και στον Ταβός όσον αφορά, ξέρετε, το τι θα είναι αποδεκτό από εδώ και πέρα για την ελληνική πλευρά. Σωστά. Διότι σωστά. Ένα ενδεχόμενο είναι η Τουρκία να μην θέλει να κάνει και τίποτα, απλώς ενδεχομένως να θέλει να δείξει ότι η ελληνική πλευρά δεν εννοεί αυτά που λέει όσον αφορά την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Άρα ουσιαστικά, ξέρετε, να με εκθέσει και τίθεται έτσι ένα αμφιβόλο πρωτίστως η ίδια μου αξιοπιστία, που φανταστείτε πόσο ισχυρή πρέπει να είναι όταν ζητάω αντίστοιχη αξιοπιστία και δεσμεύσεις από τους εταίρους και συμμάχους μου. Κύριε Σέρμπο, αυτά τα ακούει ο κύριος Στόλτεμπεργκ, γιατί εγώ πιστεύω ότι η αδιαλαξία της Τουρκίας φουντώνει από τη στάση του ΝΑΤΟ. Δεν ανακατεύομαι, είναι εσωτερικά, είναι ευρύτετα και κατανοώ τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Εκεί ξέρει να τα λέει. Όμως ας έρθω σε αυτό που είναι το μείζον. Από το Δεκέμβριο, τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή, έχουμε διατυπώσει την άποψη ότι όταν εκτοξεύθηκε αρχικώς από ένα Τούρκο απόστρατο η ιστορία της αποστρατιωτικοποίησης, ότι δεν ήταν ένα κρεσέντο, ότι οι Τούρκοι προαναγγέλουν κάτι που θα το συστηματοποιήσουν για τους δικούς τους λόγους. Το βλέπουμε πια ότι είναι σε κάθε εκφορά και με χυδαίο τρόπο, θα έλεγε κανείς, πέρα από συνθήκες, διεθνές δίκαιο, είναι ένα μότο των τελευταίων τριών μηνών και μάλιστα σε επίπεδο πια απειλών διαστόματος του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, κύριε Σέρμπο, πώς το αποτιμάτε, τι μπορεί να σημαίνει για το από εδώ και μπρος και πώς κατά τη γνώμη σας και κατά τη γνώμη του κόμματος τον πρόεδρο με τον οποίο συνεργάζεστε πρέπει να πορευτούμε, ποια είναι η κόκκινη γραμμή. Αυτό το θέμα, ξέρετε, όντως, επειδή είπαμε η Τουρκία ποτέ δεν ευθυδιάζει, είχε ξεκινήσει και από το 2021 με αυτά που αναφέρεται, είχαν γίνει σχετικές δηλώσεις, περισσότερο όμως στέκομαι σε όλα όσα έχουν γραφεί και κατατεθεί επισήμως στον ΟΗΕ στις δύο επιστολές του μονίμου αντιπροσώπου του Σιρινιόγλου, ο οποίος είναι ανοίξει το βαρύ πυροβολικό της τουρκικής διπλωματίας, και ειδικά η δεύτερη επιστολή του Σεπτεμβρίου, πάντοτε από μια τουρκική οπτική, έτσι, είναι προσεκτικά γραμμένη. Κύριε Σαχίνη, βεβαίως απαντήσαμε κι εμείς πριν από λίγες μέρες. Υπήρξε στο παρελθόν μια δικιά μας ένσταση για ποιο λόγο δεν έχουμε απαντήσει ακόμα στη δεύτερη επιστολή. Βέβαια, μεσολάβησε η συνάντηση των δύο ηγετών τον Μάρτιο. Σε κάθε περίπτωση όμως, λαμβάνοντας υπόψη, επειδή όλα αυτά πλέον λέγονται από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, έχουν υποθεί από τον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο. Και σας θυμίζω, κύριε Σαχίνη, η Τουρκία έχει βάλει το ζήτημα της αποστρατικοποίησης, που για μια σειρά λόγους πολύ εύκολα μπορεί να αποδομηθεί στον πυρήνα του, πώς ήταν τα πράγματα τη δεκαετία του 20 και του 30 και πού βρίσκονται σήμερα, από το 64. Άρα το πρώτο ερώτημα που θα έθετε ένας μη ιδιαίτερα μοιημένος παρατηρητής, που δεν ξέρει και πολλά από αυτά, θα έλεγε, βρε παιδιά, πείτε ότι είναι ακριβώς έτσι. Και ελληνικά νησιά παραχωρήθηκαν υπό προϋποθέσεις, υπό όρους. Αυτό μας λέει ουσιαστικά η Τουρκία. Υπό όρους τα έχετε τα νησιά. Εσείς το πήρατε χαμπάρι το 2021, δηλαδή μετά από περίπου 6 δεκαετίες το αντιληφθήκατε όλο αυτό. Άρα, επειδή ακριβώς αυτά όλα είναι γνωστά, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο τι μπορεί δηλαδή να κάνει
επί του πρακτέου, κύριε Σαχίνη, η Τουρκία για να αμφισβητήσει αυτά τα ζητήματα. Γιατί εδώ, επαναλαμβάνω, μιλάμε για μεγάλη νησιά. Πρώτον, όμως, έχεις εμπλουτίσει εκ νέου αυτή την ατζέντα των μονομερών διεκδικήσεων. Έχεις ενισχύσει το ζήτημα των, των γκρίζων ζωνών. Πιστεύω όμως ότι στο τέλος, αν θέλετε, της μέρας, υπάρχουν από πίσω, εξακολουθούν να είναι η προτεραιότητα οι θαλάσσιες ζώνες για την Τουρκία, αλλά το βασικό είναι όλα αυτά, ειδικά όσον αφορά το ζήτημα της αποστρατικοποίησης. Πείτε και πάλι ότι δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση, δεν υπάρχει Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή την τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία, το Αιγαίο είναι περισσότερο σημαντικό, κύριε Σαχίνη, όσον αφορά τα Δαρδανέλια, τη Μαύρη Θάλασσα κλπ. Συγκριτικά με το παρελθόν. Κατά τη γνώμη μου, είναι. Δεύτερον, η έννοια της αποστρατικοποίησης δεν νομίζω ότι αφορά τα ζητήματα του ανθρώπινου δυναμικού. Προφανώς. Αφορά κυρίως τη μεταφορά κάποιων οπλικών συστημάτων που για την Τουρκία είναι επιθετικού χαρακτήρα, η οποία βέβαια μεταξύ άλλων, να θυμίσω, έχει τη στρατιά του Αιγαίου, έχει αποβατικό στόλο. Όποιος βλέπει το χάρτη καταλαβαίνει που θα κατευθυνθούν όλα αυτά. Άρα είναι αυτό κυρίως που την καίει. Το λέω ότι έχουν γίνει στο παρελθόν δηλώσεις γενικώς και ορίστως να μειωθεί το στρατιωτικό αποτύπωμα. Αλλά επαναλαμβάνω, σε αυτήν ειδικά τη συγκυρία, όποια προσβολή θεωρήσει να κάνει η Τουρκία θα είναι πολύ αρνητικό, αν θέλετε, για την Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, να τεθεί ένα αμφιβόλο η αξιοπιστία στον πυρήνα του δικού μας, αν θέλετε, παραδείγματος. Ένα είναι αυτό που μπορεί να τεσταριστεί και επαναλαμβάνω. Αυτή τη φορά ο πήγης είναι ψηλότερα για όλους, αλλά πρώτα και για την ίδια την ελληνική δημοκρατία. Γι' αυτό βάζω και το δημοκρατία δίπλα στο ελληνική. Δεύτερον και βασικότερον, είναι το πώς αντιλαμβάνει η Τουρκία ότι εγώ συνεχώς ένα φάκελο στα ελληνοτουρκικά θα τον εμπλουτίζω, θα τον εμβαθύνω, θεωρώντας ότι αργότερα σε κάποια φάση, όπως και αν γίνει μέσω ή όχι ενός θερμού επεισοδίου ή ακόμα και μιας μικρής σύραξης, θα μπορέσω να τραβήξω την Ελλάδα όπως και όσο σε ένα τραπέζι διμερείς διαπραγμάτευσης, όπως λέει ο κ. Ερντογάν, τι τώρα να βάζουμε τους ξένους κλπ. Ελάτε δυο μας, κύριε Έλληνα Πρωθυπουργέ, να τα συζητήσουμε, αν θέλετε, όλα αυτά. Επαναλαμβάνω όμως και κλείνω με αυτό. Αλίμονο, και σωστά δείχνονται και οι χάρτες, αλίμονο αυτή τη στιγμή, αν δεν κουμπώσουμε και το Αιγαίο και το ελληνικό εθνικό συμφέρον με ευρύτερα διακυβεύματα. Αν όμως οι άλλες πλευρές, κύριε Σαχίνη, ούτε σε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που υπάρχει, δεν ανταποκριθούν, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί μπαίνει έντονα στο τραπέζι και η έννοια εάν και κατά πόσο η αλληλεγγύη μας πρέπει να παραμένει και νόμισμα εξαργυρώσιμο στη διεθνή πολιτική, ειδικά όσον αφορά εναντίον της Τουρκίας, και μεταξύ άλλων αυτό θα έρθει να τεστάρει και συμμάχους μας και εταίρους όπως η Γαλλία. Θυμάστε τη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, που δεν είναι βέβαια αυτόματη για να ενεργοποιηθεί, αλλά θα έχει ενδιαφέρον, αν φτάσουν εκεί, το πώς θα τοποθετηθούν όλοι. Δεν υπάρχει όμως πλέον η πολυτέλεια, γιατί ο χρόνος είναι μια κρίσιμη παράμετρο στη διεθνή πολιτική, να στρουθοκαμιλίζουμε. Στρουθοκαμιλίζαμε τόσο καιρό. Αυτά είναι, αν θέλετε, τα αποτελέσματα. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σταυροδρόμι μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής στην Τουρκία. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πιο πολύ ανοιχτά είναι τα ζητήματα με τους Αμερικανούς. Κάποια πράγματα που θέλει πολύ πιο χειροπιαστά να πάρει ο κύριος Ερντογάν, και εκεί μπαίνουν και μια σειρά δικών μας ζητημάτων. Συν, για να πω όμως και κάτι θετικό, ασφαλώς η αναβάθμιση της Ελλάδας περιφερειακά, όπως έχει συμβεί, είναι ένα ψαλίδισμα όσον αφορά τις φιλοδοξίες περιφερειακού τοποτηρητή που εξακολουθεί να έχει η Τουρκία έναντι Αιγαίου και Ανατολική Μεσογείου. Αυτό δεν αρέσει στην Τουρκία και είναι κάτι καλό και για μας, που εξαντανακλάσεως βέβαια ως ένα βαθμό έγινε μετά το 2014, όταν ανακαλύφθηκε και στο χάρτη τον ελληνικό η Αλεξανδρούπολη, είναι κάτι θετικό για μας. Είναι όμως κάτι θετικό για να εξακολουθήσει να έχει πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, όπως είπα, στον πυρήνα του δικού σου παραδείγματος. Και στο τέλος της μέρας, αν χρειαστεί, πρέπει να είσαι ο πρώτος που, επαναλαμβάνω, θα βουτήξεις τα ποδαράκια σου, θα βρέξεις τα ποδαράκια σου για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Και σας θυμίζω, κύριε Σαχίνη, ότι συνήθως στο τέλος οι υπόλοιποι τείνουν να πηγαίνουν με τον νικητή και όχι με τον ιτημένο. Οπότε να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Κύριε Σέρμπο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Οι εξελίξεις προϊονίζονται γεγονότα διαρκώς και να θέλουμε, με έναν τρόπο μας το υπενθυμίζει ο γείτονας. Δεν μπορούμε να... Και γι' αυτό σας είπα, επειδή η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική είναι δύο ψηφί νομίσματος, σε αυτά τα θέματα της εθνικής στρατηγικής, καλό είναι τουλάχιστον να υπάρχει ένα έτσι συμπαγές και αραγές μέτωπο, γιατί ξέρετε, το διέρη και βασίλευε
εξυπηρετεί πολλούς. Και όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός συνόρων. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, ο Γρηγόρης: κύριε Σέρμπο, θέλω να σας υπενθυμίσω απλά ότι σε τέτοιες καταστάσεις το 1987 ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου πήρε ακαριές αποφάσεις σε επίπεδο πολιτικής συμμάχων. Εμείς σήμερα να τεινάζουμε γέφυρες με κρίσιμους συμμάχους στην περιοχή και οι μεγάλοι σύμμαχοι σφυρίζουν αδιάφορα. Το μόνο που μπορώ να βεβαιώσω τον ακροατή σας και συμφωνώ είναι ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν υπήρχε περίπτωση να μην αφήσει αυτή τη χρυσή ευκαιρία χαμένη, προκειμένου να θέσει τους δυτικούς πρώτων ευθυνών τους και από εκεί και πέρα να ακολουθήσει, αν θέλετε, την πολιτική που οφείλει η Ελλάδα να υπηρετήσει για το εθνικό της συμφέρον. Αυτά είναι τα πράγματα πολύ, πολύ ξεκάθαρα και νομίζω έχουν γίνει χυμάρτιες στις κυρίες Αγίνη και για τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα όταν διαπραγματευόμασταν και έβαλε θέμα η Ελλάδα. Πώς βάζει η Τουρκία τώρα, θυμάστε τότε βάλαμε την Ισπανία και την Πορτογαλία. Γι' αυτό σας λέω, μην το χρονομώ στην Τουρκία, αλλά το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, αν αυτό και το συναλλακτικό όσον αφορά εκεί που πονάς πάρα πολύ, είναι κάτι που βρίσκεται στην κουλτούρα σου και στην εθνική σου στρατηγική. Μια διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, κύριε Σαχίν, και κλείω με αυτό, είναι ότι έχεις μια χώρα που είναι διατεθειμένη να παίξει όλα τα παιχνίδια αν χρειαστεί. Η Ελλάδα έχει βγάλει και προς το έξω την εικόνα ότι δεν είναι διατεθειμένη να παίξει όλα τα παιχνίδια. Άρα αυτό εγείρει ερωτήματα όσον αφορά το τι ακριβώς θέλεις και εσύ ως Ελλάδα. Άρα στην υποθετική περίπτωση που προκληθεί μια κρίση με αποκλειστική ευθύνη της Τουρκίας, θα πρέπει και εμείς να το διορθώσουμε αυτό, κύριε Σαχίνη, και νομίζω ότι είμαι σαφής. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σέρμπο. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλημέρα, καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.